Γεια σας, η Μυρίνη από το Πάξι, πέμπτη σήμερα και μια που έρχεται το Πάσχα, είπα να φτιάξω πασχαλινά κουλουράκια. Μπορούμε να δοκιμάσουμε να τα φτιάξουμε και μαζί με τα παιδιά μας. Μια και στα παιδιά αρέσει πολύ να φτιάχνουν κουλουράκια. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσω είναι 120 γραμμάρια φρέσκο βούτυρο, επίσης 120 γραμμάρια μαργαρίνη, 160 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, τον κρόκο ενός αυγού, 5 κουταλιές της σούπας γάλα και 2 κουταλιές της σούπας, δηλαδή περίπου 30 μιλιλίτρα, κονιάκ. Επίσης, θα χρησιμοποιήσω περίπου 500 γραμμάρια, κάτι λιγότερο, σε αλεύρι, αλεύρι κανονικό και μισή κουταλιά της σούπας, baking powder. Ξεκινάω βάζοντας σε ένα μεσαίο μπολ το αλεύρι μαζί με το baking powder για να τα αναμίξω, να τα έχω έτοιμα. Ρίχνω το αλεύρι. Και προσθέτω και το baking powder. Καλό είναι πάντα να έχουμε όταν φτιάχνουμε κουλουράκια λίγο αλεύρι παραπάνω, γιατί μπορεί και στο άνοιγμα όταν τα πλάθουμε να το χρειαστούμε. Και στη ζύμη. Η ζύμη πάντα ανάλογα το αλεύρι μπορεί να πάρει λίγο λιγότερο ή λίγο περισσότερο. Προσθέτω και το baking powder και ανακατεύω. Τα ανακατεύω καλά για να τα έχω έτοιμα όταν θα θέλω να τα προσθέσω στο μείγμα μου. Ωραία. Σε ένα μίξερ, στο κάδο του μίξερ, θα ρίξω το βούτυρο και τη μαργαρίνη, να τα χτυπήσω, να φρατέψουν. Το βούτυρο θέλω να είναι σε κομματάκια και σε θερμοκρασία δωματίου, μαλακωμένο. Ρίχνω και τη μαργαρίνη και θα τα ανακατέψω δυνατά να φρατέψουν και να σπρίσουν το βούτυρο. Και αφού το χτύπησα καλά και έχει ασπρίσει και έχει αφρατέψει κιόλας και έχει μαλακώσει, θα ρίχνω σιγά σιγά την ζάχαρη ενώ το χτυπάω. Και θα συνεχίσω προσθέτοντας το αυγό. Ήρθε η σειρά να προσθέσω τα υγρά του μείγματος. Θα χαμηλώσω λίγο την ταχύτητα και θα προσθέσω πρώτα το γάλα και στη συνέχεια το κονιάκ. Βάζω το φτερό και συνεχίζω. Θα ρίχνω κουταλιές το αλεύρι που το έχω ενώσει με το baking powder. Δυναμώνω. Γίνεται μία βουτυράτη η ζύμη, δεν θέλω να γίνει πολύ σκληρή, βλέπουμε κολλάει ακόμα, αλλά μπορώ να το πλάσω. Και θα το σκεπάσω με μία μεμβράνη και θα το αφήσω μισή ώρα να ξεκουραστεί, να σφίξει και να μπορέσει να απορροφήσει το αλεύρι και όλα τα υλικά να ενωθούν καλά. Έτσι θα είναι πιο εύκολο μετά στο να το πλάσω. Παίρνω κομματάκια. Αν προσπαθώ να έχω μια σταθερή επιφάνεια για να τα πλάσω, γιατί δεν θέλω να προσθέσω πολύ αλεύρι και να αρχίσει να σφίγγει το κουλουράκι και αρχίζω, βλέπετε δεν έχω βάλει καθόλου αλεύρι, να το κάνω μπαστούνάκια για να κάνω τα σχέδια.
Δεν θέλω να είναι πολύ χοντρό, γιατί θα φουσκώσει κιόλας με το baking powder. Και ξεκινάω να κάνω το πιο απλό σχέδιο και κλασικό. Να το πλέξω. Περίπου τόσο το θέλω, οπότε το υπόλοιπο το κόβω και το κλείνω από κάτω. Και το πρώτο κουλουράκι είναι έτοιμο. Αυτό είναι το δεύτερο σχέδιο, στο οποίο θα προσθέσω και μία μπαλίτσα. Και ουσιαστικά αυτό που θέλω να δείξω είναι το πίσω μέρος ενός λαγού. Που είναι η ουρίτσα του και πάνω τα αυτάκια του. Παίρνω ένα αυγό και το βάζω στη μέση. Το στερεώνω με τη ζύμη και συνεχίζω πάλι την πλεξούδα μου. Την κόβω, δεν θέλω να βγει πολύ μακρύ, γιατί όλο αυτό θα φουσκώσει κιόλας. Και είναι έτοιμο. Έτσι ακριβώς θα το βάλω στο ταψί μου για να το ψήσω. Να τα και στο ταψί. Και αφού ετοίμασα το ταψί, έχω προθερμάνει το φούρνο σε 180 βαθμούς Κελσίου σε αντιστάσεις πάνω κάτω. Έχω χτυπήσει ένα ολόκληρο αυγό με λίγο νερό. Θα τα λείψω και θα τα βάλω να ψηθούν περίπου για μισή ώρα. Το αυγό θα τα βοηθήσει να πάρουν εξωτερικά έτσι αυτό το ωραίο το χρυσό χρώμα. Είναι έτοιμα για το φούρνο και όσο αυτά τα ψήνονται, εγώ θα φτιάξω το επόμενο ταψί. Τα έβγαλα από το φούρνο, αφού πρώτα τα αφήσω να κρυώσουν καλά τα κουλουράκια, τα αφαιρώ από τη λαδόκολλα και είναι έτοιμα. Για να δούμε. Μόνο βέβαια η μυρωδιά μου θυμίζει Πάσχα. Είναι πολύ αφράτα, έτσι πρέπει να γίνουν, γι' αυτό κιόλας δεν προσθέτουμε πολύ αλεύρι. Νόστιμα και τα σχέδια βγήκαν τέλεια. Αυτό είναι το λαγουδάκι, το αυγό και η απλή πλεξούδα. Είναι πάρα πολύ ωραία, δοκιμάστε να τα κάνετε και να τα προσφέρετε το Πάσχα. Όλοι θα ενθουσιαστούν και τα παιδιά ακόμα περισσότερο. Αν σας άρεσε η συνταγή, κάντε like από κάτω στο βίντεο και γραφτείτε στο κανάλι για να σας έρχεται στο mail σας κάθε νέα μας συνταγή. Μέχρι την επόμενη φορά σας χαιρετώ. Γεια σας και καλό Πάσχα!